Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ είμαι λίγο καλύτερα με το δόντι. Συνεχίζω το αλγοφρέν και την παλεύω. Αλλά σε λίγο θα περάσει, σιγά σιγά. Εντάξει, υπομονή. Θετικά σκεφτόμαστε. Λοιπόν, σε λίγες μέρες αρχίζουν τα vlog μας. Το πιστεύετε? 1 Δεκέμβρη θα ανέβει το πρώτο vlog μας. Απίστευτο. Φτάνουν οι μέρες και θα με έχετε για 26 μέρες κάθε μέρα μαζί σας, σε βίντεο. Ναι, ελπίζω να σας αρέσει. Και πέρυσι κάναμε, αλλά πέρυσι εντάξει. Ήταν και λίγο δύσκολα, είχα και πολύ μικρή τηλεδία. Φέτος νομίζω θα είναι λίγο πιο εύκολα. Πέρυσι δεν είχα τόσο πολύ χρόνο. Και εντάξει, θα τραβούσα λίγο, να βγουν έτσι λίγο να δείξω κάτι. Αλλά και πάλι, εντάξει, δεν ξέρω, δεν είμαι τέλεια σε αυτό. Δεν ορκίζομαι θα κάνουμε το πιο τέλειο vlog μας, εννοείται. Ό,τι μπορώ μέσα στην καθημερινότητα να κάνουμε παρέα. Γιατί... εντάξει, είναι και η Λιδία ακόμα μικρή, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αλλά θα σας δείχνω έστω την καθημερινότητά μας. Θα σας πω στο πρώτο vlog μας τι θα δείτε περίπου και όλα αυτά. Θα έρθουν αρκετά πραγματά και χριστουγεννιάτικα, το ένα το άλλο. Αυτά, μη σας ζαλίζω. Τώρα περιμένω... Περιμένουμε να έρθει η παραγγελία μας. Έχουμε παραγγείλει από τον Γρηγόρη. Να έρθει, ο Νέσης πήρε καφέ. Εγώ πήρα... πώς λεγότανε? Κάτι με σοκολάτα, τέλος πάντων κρύο. Ήθελα κάτι κρύο για το δόντι. Δεν μπορώ να πίνω ζεστά. Και δεν έχω παγάκια να κάνω καφέ. Αυτά. Οπότε περιμένουμε να έρθει. Και θα μιλήσουμε πάλι εμείς πιο μετά. Αυτό είναι. Λέγεται Φροζίτο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έβαλα και τρούφα από πάνω, το ζήτησα να μου βάλουν. Και πραγματικά ήταν πεντανόστιμο και ό,τι πιο δροσιστικό και ό,τι πιο τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Να το δοκιμάσετε αν δεν το έχετε δοκιμάσει. Εγώ θα το παίρνω συχνά από εδώ και πέρα. Ήταν πραγματικά τέλειο. Εδώ είμαι. Είχαμε πάει μια βόλτα. Γυρίσαμε. Και περάσαμε από το gym. Έτσι λέγεται, ναι, μην τον μπερδέψω. Και πήρα κάτι πραγματάκια και θα σας τα δείξω. Πήρα και κάτι βαφές. Θα τα βάψω, δεν την παλεύω άλλο, με αυτό το καστανό, ξανθό, αντάβγες κλπ. Δεν μου αρέσει, δεν μου πάει με τίποτα, ούτε όπως βάφαμε μου πάει. Με τα κραγιόν που έχω, ας πούμε, δεν μου πάει. Αυτό το καστανό θέλει άλλα κραγιόν, θέλει πιο κόκκινα, τέτοια. Λοιπόν, πιο κοραλή, πιο τέτοια, δεν έχω εγώ τέτοια και ούτε πρόκειται να πάρω για το καστανό. Με τα ρούχα μου δεν πάει. Θέλει πιο πράσινες αποχρώσεις, πιο άλλα χρώματα, κόκκινο, δεν. Λοιπόν, και θα βάψουμε και μαλάκια, δεν ξέρω πότε. Είχα πει δεν θα βάλω βαφή, ούτε πρόκειται να συνεχίσω να κάνω πια κάποιες αλλαγές το ένα το άλλο. Απλά... Η ρίζα μου εμένα είναι πεντάρι, που σημαίνει καστανό πολύ σκούρο. Να, φαίνεται κάπου εδώ μέσα. Δεν φαίνεται τώρα η διαφορά. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, αυτή εδώ μέσα είναι η ρίζα, αλλά είναι το φως τώρα που έχω βάλει. Λοιπόν, και... Δεν μπορώ να την κάνω εγώ πεντάρι σκούρο τόσο καστανό, δεν θα μ' αρέσει. Οπότε πήρα βαφούλες, μαύρες, θα δείτε. Θα τα κάνω μαύρα, όχι μαύρο μπλε. Το είδα και το μαύρο μπλε, δεν μ' άρεσε. Πήρα μαύρες. Και επειδή από σούπερ μάρκετ είπαμε να μην ξαναπάρω, λόγω του ότι δεν είναι τόσο καλές το ένα το άλλο, πήρα κάποιες, τις οποίες τις έψαξα και είδα ότι υπάρχουν και στο ίντερνετ και τις χρησιμοποιούν και... Θα μου πεις και αυτές σαν σούπερ μάρκετ είναι, αλλά τέλος πάντων θα δείτε ποιες πήρα. Εντάξει, δεν είναι για συνέχεια, το μαύρο χρώμα δεν θέλει πάρα πολύ συχνά βάψιμο, οπότε εντάξει. Δεν πειράζει, κάθε 3 μήνες ξέρω εγώ αν βάζω λίγο μια βαφή μαύρη, δεν πειράζει. Μέχρι να μακρύνω, όταν μακρύνω θα δω τι θα τα κάνω, πώς θα τα ανοίξω το ένα το άλλο. Είναι πολύ καλό κομμωτήριο πάντως, όχι όπου να είναι. Αλλά όταν θα είναι μακριά αρκετά. Λοιπόν, τώρα, πριν σας δείξω τι πήρα από το gym, λίγα πραγματάκια είναι, μην φανταστείτε.
Δεν έχω βρει ακόμα την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για τους 8.000 συνδρομητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι τρελό το ότι έχουμε φτάσει 8.000. Δεν το περίμενα. Όταν πρώτο ξεκίνησα, δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάσω τόσο ψηλά. Έχω βάλει έτσι ένα μικρό στόχο. Λέω, όταν φτάσω 10.000, ξέρω εγώ, ονειρεύομαι αυτό το 10.000. Αν το φτάσουμε κάποια στιγμή, θα έχει ένα πάρα πολύ καλό giveaway. Τώρα σας κάνω έτσι δωράκια, ανά 1.000 συνδρομητές, το ξέρετε. Το έχω παραγγείλει το δώρο σας, τι νομίζετε. Είναι κάτι για τα μαλλιά. Και δεν κάνει και ζημιά στα μαλάκια, θα είναι πολύ καλό. Το ήθελα και για μένα, αλλά πήρε κάτι άλλα πράγματα για μένα, πιο έτσι, κάτι άλλο που χρειαζόμουν. Οπότε αυτό το άφησα κάποια στιγμή να το πάρω εγώ άλλη φορά. Τώρα το πήρα για εσάς. Και θα έρθει σε λίγες μέρες, δεν φταίω εγώ που καθυστερεί, καθυστερούν οι εταιρείες. Οπότε όταν θα είμαστε με τα vlog μας, κάπου εκεί θα είναι και ο διαγωνισμός. Οπότε να έχετε το νου σας, σε κάποιο από τα vlog μας θα γράφει giveaway, να έχετε το νου σας. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου που είστε εδώ και με στηρίζετε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να σας δείξω αυτά από το OG. Πάμε. Αυτή εδώ είναι η σακουλίτσα. Λοιπόν, οι βαφές που πήρε είναι αυτές εδώ. Είναι αυτές. Λένε ότι είναι καλές. Είχε και ίδια σε μαύρο μπλε. Είχε και άλλες γενικά. Καθίστε να ανοίξω γιατί. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα βγει έτσι αρκετά σκούρο, δείτε εδώ, εγώ είμαι κάπου εδώ, οπότε θα βγει ένα πολύ σκούρο. Ναι, εντάξει, τουλάχιστον το μαύρο χρώμα είναι βολικό, πάει με όλα τα βαψίματα, μου πάει γιατί είμαι κάτασπρη, κλασικά, άρα... Θα έρθει χρωματάκι, αλλαγή, δεν ξέρω πότε. Μάλλον στο επόμενο βίντεο θα είναι έτσι ένα βλογκάκι και θα έχουμε την αλλαγούλα. Να δούμε τι έχουν μέσα. Έχει βαφή. Τη βαφή το οξυζενέ, πολύ λίγο, γιατί δεν χρειάζεται πολύ. Conditioner. Άλλο. Τις οδηγίες, γαντάκια και hair color cream. Μάλιστα, με χρώμα είναι αυτό, ξέρετε. Serum μαλλιών, μάλιστα. Θα δείξει. Και έτσι έχει πολύ φθηνά στο OG. Γενικά τα πράγματα στο OG είναι πάρα πολύ φθηνά. 2 ευρώ έκανε, 2 και 2. 4. Πολύ οικονομικές. Και έχει τόσα πράγματα μέσα. Αυτά τα kit πολλούνται. Όσοι ενδιαφέρεστε για το όλο αυτό που έχει γίνει τώρα και δεν μπορούμε να αγοράσουμε επαγγελματικά προϊόντα, επαγγελματικές βαφές και όλα αυτά, αυτά που είναι σε kit έτσι, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε κατάστημα και σούπερ μάρκετ και σε άλλα προϊόντα περιποίησης και όλα αυτά και έχει τέτοια kit, το γράφει κιόλας, μπορούμε να το αγοράσουμε κι εμείς χωρίς να είμαστε επαγγελματίες και χωρίς να έχουμε κάποιο τιμολόγιο κλπ. Αυτά για την αλλαγή που έχει γίνει και δεν μπορούμε να αγοράσουμε βαφές. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ, το αφρόλουτρο, το οποίο μυρίζει τέλεια η μυρωδιά του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και έκανε μόλις 1 ευρώ. Με ροδάκινο. Και είναι φοβερό. 1 ευρώ μόνο. Φανταστείτε. Και είναι απίστευτη μυρωδιά και είναι 750 ml. Έχει τέλεια πράγματα το OG. Οπότε μπορώ, πηγαίνω και κάνω έτσι μικρές επιλογές. Έχει απίστευτα πράγματα. Και αυτό εδώ έκανε κάπου στα 2 ευρώ, 1,95 κάπου εκεί. Και αυτό απλά στη μυρωδιά.
μυρίζει όλο το σπίτι τώρα, μόνο και μόνο που το έχω στη σακούλα. Είναι έτσι ρεσό, έχει 10 μέσα. Και τώρα με τι είναι αυτά, εγώ για τη μυρωδιά το πήρα, δεν είδα με τι είναι. Tropical, ναι, ωραία, τροπικά φρούτα και γράφει τι ακριβώς έχει. Αλλά ναι, κατά κύριο λόγο τροπικά φρούτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μυρωδιά. Είναι έτσι. Κλασικό ρεσό. Αλλά η μυρωδιά μυρίζει τώρα έτσι. Φανταστείτε να τα ανάψω κιόλας. Τι έχει να γίνει. Λοιπόν, πήρα ένα make-up. Μισό λεπτό να βρω το καπάκι γιατί όλο ανοίγει. Το οποίο και αυτό έκανε μόλις 1 ευρώ. Απίστευτο. Είχε και άλλα με 2 και 3 ευρώ. Αλλά αυτό ήταν στην απόχρωσή μου. Δεν ξέρω γιατί ανοίγει συνέχεια, τέλος πάντων. 1 ευρώ μόλις. Εγώ είμαι λευκή, οπότε πήρα ό,τι πιο άσπρο βρήκα, τέλος πάντων. 1 ευρώ μόλις. Και είναι μεγάλη ποσότητα, 30 ml. Δεν υπήρχε η μικρή με 15 ml κλπ. Φλορμάλ, δεν ξέρω. Smooth Touch Foundation SPF 20 λέει. Δεν ξέρω παιδιά τι είναι αυτά. Δεν έχω ιδέα. Πείτε μου εσείς αν ξέρετε. Μάλιστα. Αυτό. Έχω πολλά make-up γενικά. Παίρνω έτσι διάφορα κατά καιρούς. Τώρα πήρα και αυτό. Θα το δοκιμάσω. Όταν βαφτώ με αυτό θα σας πω. Επίσης πήρα τέτοια λαστιχάκια για τα μαλλιά, τα οποία δεν κόβουν τα μαλλιά, κάνουν καλό, κάπου στα 2 ευρώ έκανε και αυτό, 1,95 και αυτό, κάπου εκεί 2 ευρώ σχεδόν, έχει 6 όπως βλέπετε. Και μιας και προσέχω πλέον λίγο περισσότερο τα μαλλιά μου, θα τα κάνω και μαύρα και γενικά έχω ταλαιπωρηθεί πολύ με τα μαλλιά, δεν θέλω να τα κάψω και δεν θέλω να τα κόβω με λαστιχάκια, εντάξει, είπαμε. Κάνουμε τις βαφές, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, μετά κόβουμε και από τα λαστιχάκια. Και πήρα αυτά, να τα πιάνω με αυτά εδώ πέρα, που λένε ότι δεν κόβουν τα μαλλιά, την τρίχα. Έχω άλλα 2, αλλά τα παίρνει η Λιδία και μου τα χάνει λίγο. Αυτά τα 2 και τα ψάχνω συνέχεια και έτσι αναγκαστικά χρησιμοποιώ τα άλλα μου. Τα λαστιχάκια που δεν κάνουν, τα βάζω στα μαλλιά. Έχω και κλάμερ, που είχα πάρει το κλάμερ από πού, από Σκλαβενίτη νομίζω. Δεν θυμάμαι. Και γενικά κλάμερ και τέτοια δεν κόβουν τα μαλλιά. Αυτά εδώ. Και έχει πολλά έτσι σκούρα. Θα τα κάνω μαύρα. Να μην φαίνεται διαφορά. Πάμε στο επόμενο. Μιας και θα κάνω μαύρα τα μαλλιά, πήρα ένα μολυβάκι φρυδιών. Γνωστή η εταιρεία τώρα αυτή. Δεν ξέρω εδώ πέρα τι γίνεται. Πείτε μου εσείς. 1 ευρώ έκανε. Έχει αυτό το μπουρτσάκι εδώ πέρα να τα φτιάχνετε, τέλος πάντων. Έτσι είναι εδώ η μητούλα. Τώρα θα μου πεις γιατί πήρες μαύρο μολύβι. Εντάξει, δεν βάφει πάρα πολύ σκούρα. Άμα το προσέξεις, ίσα που το πάτησα. Γιατί άμα τα έχω τώρα μαύρα τα μαλλιά μου, θα είναι πολύ μεγάλη αντίθεση με το δικό μου το φρύδι. Οπότε λίγο θα πρέπει να το περνάω. Έχω και ένα άλλο για τα φρύδια. Θα κάνω μια μέρα έτσι λίγο όταν βάφουμε να σας τα δείξω τι άλλο έχω για τα φρύδια, που όταν τα έχω μαύρα τα μαλλιά τα βάφω αναγκαστικά. Λοιπόν, πήρα και αυτό βέβαια τα 2 λιχουδιές. Έχει πάρα πολλές λιχουδιές εκεί μέσα, μπορώ πως έφυγα μόνο με αυτά τα 2. Διάφορα σακούλια με διάφορα από άλλες χώρες και τέτοια. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω ποιες χώρες είναι, οπότε ναι. Αυτά εδώ με Oreo από τη γνωστή εταιρεία με τις σοκολάτες. Εντάξει, τρομερά. Θα το δοκιμάσω, αλλά λογικά θα είναι τέλεια. Και ναι, μωρέ, δεν έδωσα πάρα πολλά. Συνολικά 13,52. 13,5. Αυτά ήταν. Και αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πάρω κάποιο έτσι conditioner από εκεί πέρα. Και έχει διάφορα. Έχει και μεγάλες συσκευασίες του 1 λίτρου με conditioner.
και συμφέρουν πάρα πολύ. Έπαιρνα πάρα πολύ συχνά γενικά από εκεί. Αλλά είδα αυτό. Είδα αυτό εδώ. Δεν έχω ψάξει στο ίντερνετ να δω πόσο μπορεί να κάνει. Αλλά το πήρα μόνο 2 ευρώ από εκεί πέρα. Μόνο 2 ευρώ. Άρα στο ίντερνετ μαζί με μεταφορικά το ένα το άλλο δεν νομίζω να κόστιζε τόσο φθηνά. Δεν ξέρω αν το έχουν και ακριβώς στο ίντερνετ. Τι να σας πω, δεν έχω ιδέα. Αν μπορείτε να το βρείτε κι εσείς. Μισό λίγο να δείτε πόσο μπαταρία έχω, γιατί μιλάω, αλλά λοιπόν, είναι με αβοκάντο. Αυτό είναι που με εντυπωσίασε, ότι είναι με αβοκάντο και θέλω οπωσδήποτε να το δοκιμάσω. Είναι και χωρίς αλάτι, αυτό που χρειάζεται τώρα το δικό μου το μαλλί για μετά την κερατίνη που δεν χρειάζεται να έχω που δεν μπορώ να χρησιμοποιώ προϊόντα με άλατα. Salter free. Το γράφει, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Εδώ πέρα το γράφει. Και με εντυπωσίασε. 250 ml. Μυρίζει πολύ ωραία. Θέλω να το δω και στα μαλλιά. Και θα σας πω εντυπώσεις. Λοιπόν, αυτά ήταν. Λίγα πραγματάκια. Δεν έκανα σπατάλη να πάρω άπειρα πράγματα. Αυτά σας αφήνω προς το παρόν. Και τα πούμε σε λιγάκι. Καλημέρα. Εγώ πίνω έτσι ένα κρύο τσάι που έχω φτιάξει. Και η Λίδια παίζει. Και εγώ είμαι λίγο συγκινημένη γιατί μου ήρθε δεματάκι από τη γιαγιά. Θα στείλει και ένα δεύτερο. Είχε ένα μεγάλο, αλλά το χώρισε δύο μικρά. Και μου είχε και ένα γράμμα μέσα και συγκινήθηκα και όλα αυτά. Της έχω δυναμία της γιαγιάς και της μαμάς. Γενικά, όταν στέλνουν δική σου άνθρωποι κάτι, είχε μέσα και αυτό το σακουλάκι. Έχει διάφορα τώρα έτσι προσωπικά. Μου στείλε και αυτό το προσευχητάριο και διάφορα άλλα. Αχ, αγάπη μου, δεν κάνει τώρα να το σκίσεις αυτό. Πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Δύο αρωματάκια. Αυτά εδώ τα δύο. Μυρίζουν τέλεια. Έβαλα από το ένα. Τι άλλο να σας δείξω. Τι άλλο μπορώ να σας δείξω. Αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Το είχε στο σπίτι. Το θυμάμαι. Αυτά μπορώ να σας δείξω, τέλος πάντων. Ναι, κάπως έτσι είναι το πρωινό μας. Ξυπνήσαμε με αυτό το ευχάριστο δέμα. Αυτά, έχει βάλει και για τον Ανέστη δύο πραγματάκια. Κουδούνι. Επανέρχομαι σε λίγο. Όλα οκ. Λοιπόν, και αυτά. Εχθές μίλαγα και με τη μαμά και σήμερα μιλήσαμε. Το πρωί λίγο στο κινητό, αλλά χθες μιλήσαμε με κάμερα, με βιντεοκλήση. Και είχε τη γιορτή της εχθές, χρόνια πολλά και σε όσους γιόρταζαν. Κατερίνα τη λένε και γιόρταζε. Και ναι, της πέτσε χρόνια πολλά, χάρη και μιλάγαμε. Εντάξει. Μακάρι να ήμασταν πιο κοντά, να ήμασταν συνέχεια μαζί. Αλλά δεν πειράζει. Γιάρθηκε σε μια περίεργη φάση το γάμο και όλα αυτά που ήμουν και εγώ τόσο αγχωμένη και ναι, είχαμε τόσο καιρό να βρεθούμε, είχαμε πολλά να πούμε, με το γάμο τίποτα δεν προλάβαμε να πούμε, δεν πειράζει, τα λέμε με βιντεοκλήση. Δεν πειράζει, τα λέμε με τη βιντεοκλήση, πάλι καλά υπάρχει και η τεχνολογία, αλλιώς. Τέλος πάντων, θα τα αφήνω προς το παρόν και θα μιλήσουμε πάλι σε λιγάκι, να κάνω καμιά βουλίτσα. Λοιπόν, υπόφυσα, αλλά δεν θα με ακούτε μέσα. Λοιπόν, χθες ξέχασα να σας δείξω από το G, πήρα και οδοντόβουρτσα, αυτή εδώ, Oral B, 1 ευρώ, αν την πάρεις στο σούπερ μάρκετ θα κάνει, ξέρω εγώ, παραπάνω, 3 ευρώ, 4. Την είδα εκεί πέρα στο OG και λέω, πάρτε ποτέ να την πάρεις από το σούπερ, παιδιά. Έχει πάρα πολλά πράγματα αυτό το OG πια, άπειρα.
από δόντια, από ό,τι θες, από μαλλιά, από μακιγιάζ, παιδιά, ό,τι θες μπορείς να βρεις και εγώ έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που με ρώτησε χθες μια συνδρομήτρια, ποια οδοντόκρεμα χρησιμοποιώ για τη Λιδία αυτή εδώ πέρα. Μου είπε γιατί, δεν θυμάμαι τώρα το σχόλιο, που δεν υπάρχει φόβος να καταπιεί την οδοντόκρεμα, είναι αυτή εδώ πέρα, εντάξει. Το ξεβγάζεις κανονικά, το ελέγχεις το παιδί. Με το που τελειώσει βάζεις νεράκι στο στόμα και το φτύνεται και όλα αυτά. Από ενός έτους μέχρι 5 γράφει εδώ πίσω στις οδηγίες, γράφει έως και 6 ετών. Βορτίζεται λέει 2 φορές τη μέρα, όχι περισσότερες. Από 3 φορές. Έλα, όχι περισσότερες από 3 φορές, μέχρι 2, όχι 3 ξέρω εγώ. Σε περίπτωση ερωτισμού, λέει, διακόψτε τη χρήση. Μας από τόσο καιρό που τη χρησιμοποιεί δεν έχει πάθει τίποτα. Ένα χρόνο τώρα τη χρησιμοποιεί. Από ενός έτους μέχρι 2 που έχει πάει τώρα, τη χρησιμοποιεί ένα χρόνο. Τα διαλύει όλα μέσα, δηλαδή, με τα παιχνίδια. Χρησιμοποιείται ποσότητα μεγέθους μπιζελιού, κλασικά. Επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτισμα των δοντιών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα κατάπωσης. Αυτό που είπα. Οπότε αυτά χρησιμοποιούμε ένα χρόνο τώρα. Δεν ξέρω πώς να φανεί. Την παίρνω από κριτικό. Την έχει και στα My Market, νομίζω, εγώ από κριτικό την παίρνω. Γύρισα και την κάμερα για να τη δείτε καλύτερα. Αυτή. Ναι. Θέλει προσοχή. Αν καταπιεί λίγο δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά γενικά, ναι. Βάζει νεράκι και τη φτύνει σιγά σιγά το παιδάκι. Και μαθαίνει. Εμένα έχει μάθει. Αυτά προς το παρόν. Κάνω δουλίτσες, παίζει τη Λιδία ταυτόχρονα. Γενικά είμαστε σε μια κατάσταση έτσι λίγο τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Αυτά. Λοιπόν, είχαμε κανονισμένη βολτούλα, αλλά δεν θα πάμε γιατί το πάει για βροχή και κάνει πάρα πολύ κρύο. Μην κοιτάτε που είμαι με το κοντομάνικο, γιατί η Λιδία κάνει κρύο. Δεν θα πάμε έτσι βόλτα, περπάτημα και αυτά που λέγαμε. Θα πάμε για ψώνια, θα πάμε με ταξάκι στα Λίντλ και θα γυρίσουμε με ταξάκι. Και θα ψωνίσουμε, θέλουμε αρκετά πραγματάκια. Και μετά θα γυρίσω και θα σας κάνω ένα supermarket haul. Οπότε το επόμενο βίντεο που θα δείτε θα είναι supermarket haul. Και μετά το επόμενο βίντεο που θα κάνω θα είναι σουκού μαζί μας. Δύο μερούλες μαζί μας, έχω να κάνω και εκεί στο Σαββατοκύριακο μαζί μας, θα κάνω και την αλλαγή στα μαλλιά μου, θα τα κάνω μαύρα κλπ. Θα τα δείτε όλα εκεί. Αυτά. Ναι, αυτά προς το παρόν και μετά το επόμενο θα είναι τα vlog μας. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνω. Θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Θα ανέβει αυτό και το επόμενο βίντεο που θα ανέβει την επόμενη μέρα θα είναι το supermarket haul, να το περιμένετε. Φιλιά πολλά. Γεια σας και μην ξεχάσετε, αν θέλετε, να κάνετε μια γραφούλα στο κανάλι μου για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας.